Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πρώτα αγωνιστική για τις δύο ομάδες. Ένα σετ στο δεσμό του κυπέλλου. Παρακολουθήσουμε μαζί το παιχνίδι των Eastside Pilea με τους Θεσσαλονίκα 7 Clippers. Δύο ομάδες που έχουν ξαναπέξει. Εντελώς αλλαγμένος όμως, ειδικά εδώ βλέπουμε τον Καπάση, ο οποίος έπαιζε στο περσινό πρωτάθλημα με πανέλα Sky Zelini. Βλέπουμε πλέον είναι παίκτης των μπλε. Βλέπουμε δηλαδή για πολύ νωρίς αλλαγές, όπως και εδώ το νούμερο 55 είναι νέος παίκτης, είναι ο Παπαδόπουλος. Είναι ανοιχτή πάντα η Eastside Pilea σε κάθε πρωτάθλημα με πολύ χαμηλό μέσο ηλικίας. Πάντα ανταγωνιστικότητα στα παιχνίδια με πολύ καλές πορείες όπως την περσινή Evolution. Βλέπουμε μια πάσα ρηψοκίνδυνο, όμως περνάει πολύ έψινο. Ο Καραπούλιος στην ωραία προσπίση, αλλά στο άστοχο δεξί λέει up rebound ο Νίκος Μπάγκιος. Οι Eastside Pilea έχουν κερδίσει του Θεσσαλονίκα 7 Clippers, αλλά πλέον μιλάμε για άλλη ομάδα. Τους μπλε, δώσε άμυνα ζώνης 2-1-2 από ό,τι φαίνεται. Μπάτζιος για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη. Το πρώτο καλάθι του αγώνα είναι γεγονός. 3-0. Ο Πέτρος Καφάης με την μπάλα, θα κατεβάσει. Έχει τον αδερφό του Τρασίβουλο, τον βλέπουμε στα δεξιά με το νούμερο 8. Καραπούλιος που ζητάει το σκρίνι από την πίεση του αρχηγού του Τσάνκα, οδηγείται στο λάθος. Και εδώ ο Παπαδόπουλος. Σάι Φιλέα θέλει να βγάλει ένα εφηβιασμό, αλλά έχουμε καλές επιστροφές από τους αντιπάλους τους. Ένα σουτ μέσα απόσταση άστοχο από τον Τοπούζη. Rebound ο Καραπούλιος. Βάζει και την μπάλα. Οι Eastside Pilea έχουν και νεαρούς παίκτες. Έχουν και πιο έμπειρους. Συνδυάζουν δηλαδή τα νιάτα με την εμπειρία. Όχι ότι η Eastside Pilea δεν έχει την εμπειρία φυσικά. Μιλάμε για ομάδα που πάντα κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Πάντα τα αγωνιστική. Με πολύ καλές νίκες. Σίγουρα παίζει ρόλο. Είναι και πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για τις δύο ομάδες. Ψάχνουν τα πατήματά τους. Θα φανεί και έχουν κάνει προετοιμασία και έχουν εξοπλιστεί ιδανικά για το χειμερινό πρωτάθλημα. Άστοχο το σούτ από τον Τοπούζη. Ό,τι μάθαμε πριν από τον αγώνα, οι ανατολικοί πιλεώτες έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν κάνει προπονήσεις μαζί. Έχουν προετοιμαστεί για το μπασκετάκι. Καφάει τώρα με την μπάλα, θα πασάρει στο Θρασίβουλο. Τα δύο αδέρφια όπως πάμε και πριν, το νούμερο ήταν νέος παίκτης. Θα το δούμε και αργότερα, εδώ κανένα στο ιδρυτή της ομάδας όπως μάθαμε. Σήμερα το μάθημα αυτό. Ο Μιχάλης Κανέλης βγαίνει το πρώτο καλάθι της χρονιάς για τους Θεσσαλονίκα 7 Clippers. Δεν φοράνε βέβαια παντόφλες, φοράνε παπούτσια κανονικά για να παίξουν μπάσκετ. Εδώ το δίποντο είναι εύστοχο από τον Παπαδόπουλο. 5-2. Πρώτα 2 λεπτά στο παιχνίδι. Καραπούλιος με την μπάλα. Καφάσης. Κανέλης καραδοκεί στο ζωγραφιστό. Θέλει να κερδίσει μέτρα. Ο Καφάσης βλέπει την κίνηση του Καραπούλιου. Αν τουριστείς εδώ, αλλά δεν του βγήκε. Θα κλέψουν οι τηλεότες. Το νούμερο 75 που βλέπουμε τον Τοπούζη. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Πασαριωδέα στον Άσμι Τσάγκα. Εκείνος θα δώσει τον Μπάντζιο. Μπάντζιος για 3. Βάλα στο σίδερο, αλλά μακρινό επιθετικό rebound που έχουμε εδώ από τον Παπαδόπουλο. Ψάχνει και βρίσκει την kick out πάσα, τον Μπάντζιο, Τσάγκα. 5 ευρώ για την επίθεση, ένα σουτ 2 πόντων. Είναι κοντό, επιθετικό rebound του Τσάγκα. Το μπλοκ από τον Κανέλη, το πρώτο πρώτη ωραία φάση, πραγματικά ωραία φάση. Φύγει στον εφηβιασμό, αλλά δεν θα βγει. Έχουν γυρίσει έγκαιρα οι πιλεώτες. Καραπούλιος, σε 7 επίθεση. Βγαίνει βοήθεια από τον Τσάγκα, Παποβίβη. Διορθώνει πολύ γρήγορα ο Πέτρος ο Καφάσης. Θρασίβουλος. Καραπούλιος θα τύψει στον Πολόν. Θα πάρει το σουτάκι και πολύ καλά θα κάνει. 5-4. Πλησιάσουν οι Clippers μέσα σε χειροκροτήματα. Σταματήσει ο διαιτητής, θα διακοπεί ο χρόνος. Για να δεθούν τα κορδονιά. Τώρα θα έχουμε τη συνέχεια με τον Παπαδόπουλο. Κάνουν πως θα διασπάσουν την άμυνα ζώνης. Έχουν την κυκλοφορία της μπάλας. Τσάγκα, Παπαδόπουλος εμφανίζεται στο ίδιο σημείο. Παίρνει τα λίγα μέτρα που δίνει άμυνα. Θα κάνει φυσική πάσα. Τσάγκα. Προσπίσαμε νούμερο 15 εδώ. Τον Μπαμπαράτο. Το σούτ όμως δεν είναι καλό. Rebound από τον Καραπούλιο. Κάνει καλή δουλειά στα rebound. Κατευθύνει και την ομάδα του στην επίθεση. Πέτυχε το προηγούμενο καλάθι. Εδώ κερδίζει το φάουλ. Να μένει στην προσπάθεια. Σκέφτεται ο διαιτητής. Όχι, πιο πολύ κοιτούσε το νούμερο. Όντως φάουλ για βολές. Με μια αλλαγή για τους Eastside Pilea. Στο παιχνίδι για πρώτη φορά θα περάσει ο Τσάνογλου. Παίρνει τη θέση του Νάσμι Τσάγκα. Yeah.
αλλαγή για να δούμε. Όχι, ζητάει αλλαγή άμα βάλει τη βολή ο Καραπούλιος. Πρώτη βολή εύστοχη για την ισοφάριση, 5 όλα. Και 2-2 για να γίνει αλλαγή, ο Άγιος Χάντμπολ. Ψυχώνει τους συμπαίκτες λίγο πριν βγει, η θέση που θα πάρει. Ένας ακόμα παλιός παίκτης ομάδας, ήταν και πέρυσι. Ο Νίκος τον Λιούτα. Είναι μπροστά τώρα. Σαλόνικα σε Σλίπερς. Για να πώς θα απαντήσουν οι πιλαιότερες. Παπαδόπουλος. Μπάτζιος. Το παράτο. Ζάνοπλου που θα προσποιηθεί και θα κερδίσει φάουλ από τον Πέτρο την καθάση. Το είχε κάνει το φάνηκε από εδώ. Έπεσε στην προσποίηση. Κέρδισε έτσι με το φάουλ. Τσάνοκλου. Μπάτζιος με την μπάλα. Θα δοκιμάσει την τύχη του από μακριά. Τώρα όμως θα είναι άστρος. Έχει ένα τρίποντο. Δίνει ωραία καμπύλη στα τρίποντά του. Σε κάθε σου επιχειρεί. Πρώτα 4 λεπτά στο παιχνίδι. Κλειστό παιχνίδι. Καφάζει με την μπάλα. Θα σταματήσει νωρίς την τρίπλα για να μην τεκλέψει. Εδώ στο Χρασίπολο τον καφάσει και θα πάρει ένα screen. Ανοίγει, θα πάει, πάει από την αντίθετη πλευρά του screen. Κάνει μια ωραία προσπάθεια στο χείο και όμως έρχεται για να πετύχει το καλάθι. Μέσα σε πολλούς πανηγυρισμούς ο νέος παίκτης με νούμερο 7. Θα πούμε σε λίγο ποιος είναι ο παίκτης. Εδώ υπάρχει πίεση από το συγκεκριμένο. Συγκρατεί όμως ο Τοπούζης. 13 στρώντα και του Τζίσα Ιφιλέα. Θα πάρει το χώρο του Τζίζη. Δύσκολη ενέργειά του. Δεν θα βρει το στόχο. Θα πάρει το ριμπάμπο καθάσει. Αλλά θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Μπάλα για του πιλότε. Έχουν 14 ευρώντα η Τζίσα Ιφιλέα. Νίκο! Εδώ έχουμε τον Παπαδόπουλο με την μπάλα. Δεν είναι διασπάσει να μην αζώνεις, αλλά δυσκολεύεται εκεί. Ο Κούζης. Άτσας, ωραία φάση για τον Μπάτζιο που είναι ελεύθερος. Άρα θα βρει το σίδερο. Ένα στα τρία για τον Νίκο. Στα τρίποντα. Βρήκαν ένα ελεύθερο σούτ εδώ. Ισάει Πηλέα. Θα κάνουμε μια αλλαγή. Ο Τσόγλου στο παιχνίδι παίρνει τη θέση του Μπάτζιου. Τώρα τον καφάσι. Κατεβάζει ο Πέτρος. Καθώσει στον Λιούτα. Τρασίβουλος καφάσις. Και δύο σκριν, θα πάει τώρα το δεξί διάδρομο. Θα βρει χώρο. Σταλιάρα στην μπάλα, καταλήγει μπάλα στον Πέτρο που θα χρεωθεί με το rebound. Πέτρος καφάσι για τρεις. Θα είναι άστοχος του rebound του Μαροπλός. Τρέχει αμέσως στην ομάδα του. Ένα έψινο φάλ του Λιούτα, δεν θα βγει εθνοδιασμός. Και αυτή βλέπουμε σαν αλλαγή η τυπικά φιλοξενούμενη το νούμερο 33, όχι το νούμερο 32 στο παιχνίδι ο Σάββας στις Μανίδης. Αναφορά τον Τζάνοκλου. Παπαδόπουλος. Βλέπει μια κίνηση από τον Αρτιτσόκλου από την αδύναμη πλευρά. Εδώ έχουμε τρίποτα τον Τζάνοκλου. Θα δώσει τη λύση. Δεύτερο τρίποντο για τους Ισάι Πλέα. Θα μειώσουν. Πάνε και αν είναι λάθος, 8-9. Τα φάση. Ο Λιούτας θα επιχειρήσει τρίποντο για να απαντήσει. Είναι άστοχος, ριμπάουντ του Τσάνοβλου. Παπαδόπουλος. Θέλει να βγει σε έναν εφηδιασμό του. Δίνει καλά και ο παίκτης. Το Σαλόνικα σε Βενσίπερ. Ο Μπέλτσιος. Το σούτ του Τσάνοβλου είναι άστοχο. Και πριν το καλάθι, έχει δώσει τις λύσεις. Απλά
φάσεις. Πρώτα 6 λεπτά στο παιχνίδι. Σε 9 μπροστά. Σαλόνικα 7 Clippers. Καφάσεις. Παίρνει το σκριβουλιούτα. Θέλει να βρει χώρο σε αυτήν την κλειστή άμυνα. Τα καταφέρνει. Και δίνει τη λύση. 8-11 το σκορ. Παπαδόπουλος. Το Πούζι που κερδίσει το φάουλ. Για να δούμε αυτό που μετρήσει ο διαιτητής. Έχει κάνει τρίπλα το Πούζις. Στο λέει ο διαιτητής. Καλά μιλά. Αλλαγή. Τρεις μαζεμένες αλλαγές από τους Σαλονίκα στις Clippers. Ο Άκης με νούμερο 37 που βλέπουν άλλη φανέλα. Ο Άκης ο Μαστροκώστας. Ο Μπόρκ με το νούμερο 66, εδώ αυτό. Δήμος Αλμαγιώτης. Με το νούμερο 57, τον έχουμε ξαναδεί. Τον Μπάμπη, τον Ανδρεανίδη. Αναφορά από τον Πούζη. Ο Σταθός στον Παπαδόπουλο. Τον Αρχιστόγλου, ξανά ο Παπαδόπουλος θα πυροβολήσει για τρεις, αλλά χωρίς τεχνική κατάληξη. Αλλά και τους 7 Clippers, οι επιδιώκουν αυτή την άμυνα ζώνης να δυσκολέψουν τις διεισδύσεις προς το καλάθι, που κάνουν πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ρανίδης. Ένα σκρίν εκεί. Σταθεί για τον drive, αλλά εκεί η πάσα του δεν θα είναι καλή, μπάλα θα βγει εκτός. Και η κατοχή περνάει στο C-Side φιλιά. Παπαδόπουλος. Τσάνοβλου. Βρούς στη γωνία με την μπάλα. Ανεβαίνει ο Αρδιτσόβλου για να υποδεχθεί την μπάλα και να εκτελέσει για τρεις. Και θα βρει το στόχο από την προφορία της μπάλας. Τρίτο τρίτο δημιουργείο. Βλέπετε τα όλα. Αναφέρονται το παιχνίδι. Στο τάξη. Λιούτας. Βόρκ με την μπάλα με νούμερο 6. Λιούτας, προσπίτε. Πασάρι, ωραία. Προς τη ρακέτα. Το double team στο Μαστροκώστα που κάνει λάθος. Μετά εδώ έχουμε φάουλ αντιαθλητικό. Θα κάνει ο Μπόρκ, έχει τραβήξει τη γανέλα. Το κεφάλι του. Ο Δήμος. Θα παραδεχτεί. Στην παράβαση. Και θα στείλει στις βολές. Τον παίχτη, τον Ισάι Πλέα. Άστοχη. Μεγαλύτερο το ρωτήριο σου σήμερα για τους Σαλόνικα 7 Clippers. Νάρι όμως είσαι αγγελέα. Με καλή φυσική κατάσταση. Θα δούμε για συνέχεια το αγώνα. 2-39 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σκορ στο 11 ώρα. Τσάνοχλου στην επαναφορά. Παπαδόπουλο. Αρδιτσόχλου. Θα είναι μια κίνηση εδώ παίκτης, μισά η πηλαία, το τρίποδο του Τσάνοβλου για το τέταρτο. Τώρα θα είναι άστοχη, συμμεταλλεύει όμως εκεί την ολιγορία και μαζεύει το rebound από τον Καράτσας. Ποιος έχει την μπάλα, το Πούζης. Παπαδόπουλος με χώρο και λίγα τρεις. Και θα είναι στόχο στο προβάδισμα του Σκλήσα η πηλαία τώρα, 14-11. Λιούτας. Πολλά τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο του Σκλήσα η πηλαία. Συμμεταλλεύονται ωραία τους χώρους που βρίσκουν από μακριά. Η βοήθεια, η αλλαγή. Ο Παδόπουλος τελικά ήταν βοήθεια, όπως φάνηκε. Σε κεντάω το όμως την ωραία το χώρο του σκοράρε. Στην εξήλεια ο Άκης, ο Μαστροκώστας. Μια γρήγορη επίθεση άστοχη από το Πούζι. Τρέχει, σπέβδει και παίρνει το rebound Μπαμπαράτσας και κάνει σου δύο πόντων. Και σκοράρει μετά από το bank shot. 16-11. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πρώτο προβάδισμα 11 λεπτά, με συγχωρείτε, 5 πόντων παίρνει η Σάι Πλέα. Ανδριανίδης, παίρνει ωραία το χώρο, σηκώνει με ψηλιά παλενάστοπος. Θετικό, ριμπάω μακρινό, η πάσα ωραία στον Μπόρκ, και μας πέφτει και παίρνει ριμπάω τον Σάνοβλου. Συνδυασμός για τη Σάι Πλέα, αλλά με μεταφορά μπάλας εδώ, από το Πούζι. Με δύο αλλαγές. Άμεσα από τους Σαλόνικα 7 Clippers. Είναι
Κάναμε λάθος με το σκορ. 6-13, μπροστάμε 3. Λίσσα η Κιλέα. Βάστοχη. Λεξίλε η Απ. Ο Μπέλτσιος. Παπαδόπουλο. Τελευταίο λεπτό, το πρώτο δεκάλεπτο. Παπαδόπουλος έχει κερδίσει φάουλ. Που έχει κάνει ο Μαστροκώστας. Έχουμε δύο βολές. Πήρες ριμπάνω του Κανέλη στον μπάλα Λιούτας. Μπάμπαν, το Παναγιανίδης, παίρνει το σκουτί του Κανέλη. Και αφήνει, χέρι με χέρι την μπάλα για το σκουτί τριών πόντων, αστοχωμός από τον Μαστροκώστα. Σπέρδει εκεί, παραλίγο να πάρει το ριμπάνω του Μπέλτσιος, αλλά τελειάνει και της βγαίνει ο Μπάτσιος, ο οποίος κάνει πόσου πόους. Ας το θύμα αριστερό χέρι, αλλά θα στοχίσει ριμπάνω του Κανέλη. Κάνει καλή δουλειά στον εναέριο χώρο. Μπεανίδης, πιέζει τον Μπάτσιο. Πίεση. Άρα λίγο να αποδώσει. Κανέλης ήρθε για την βοήθεια για το στήριγμα στον Ανδρεανίδη. Και εδώ έχουμε κλέψει τελικά τον Μπαμπαράτσα. Προσπαθούν να φύγουν οι πιλεότες. Έχει φύγει ο Αρδιτσόγλου. Μπάτζιο στον εφηβιασμό. Και να σώσει την κατάσταση ο Μπέλτσιος. Έχουμε οργανωμένη πίεση. Αυτό δευτερόλεπτο όλα στη διάθεση. Ο Νίσαϊ Πιλέα. Ο Μπαράτσας προσποιείται όμορφα, παίρνει το χώρο, ακόμη μια προσποίηση. Αλλά καταφέρνει Τσάνογλου στα 3 δευτερόλεπτα να σκοθεί, θα προλάβει το χρόνο. Έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Και το σκορ να είναι 18-13, παίρνει τον Ισάι Πλέα. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο προβάτισμα είναι το επόμενο της Αϊκουλέα. Για να δούμε αν θα συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Τσάνογλου, σαν να βρίσκει χώρο στο χείο μας αυτή τη φορά. Μπάνε το Καραπουλιός. Για να δούμε, καφάσεις, για λίγο χώρο. Θα κάνει προσπάθεια στο give and go, θα υποδεχτεί από τον Καραπούλιο, αλλά θα στοχίσει. Μπάνε το Τσάνογλου. Και βλέπουμε τους Αϊκουλέα πόσο γρήγορα θέλουν να παίξουν την πρώτη πάσα. Ώστε να βγουν σε ενδεχόμενους εκμηδιασμούς. Εδώ κάνουν καλά το φάουλ οι Slippers. Βάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Περιμένουν τα φάσεις. Μπατζιός. Προσποιηθεί, θα πέσουν τον Καραπούλιο, ο οποίος κάνει μια παρέμβαση. Συγκρατεί ο Μπατζιός, βλέπει ώρα τον Παπαδόπουλο που κινείται στο χώρο που βρήκε και με το φλόουτερ. Θα βρει το στόχο. 20-13. Τα φάσεις. Με παρέμβαση και το κλέψιμο. Μπάλα βρίσκει στον Καφάση. Συνεχίζουν τη διαδοχή. Οι τριλεόντες. Θέλω να πούν δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να στην τσάντια. Θα βρει τον Αρδιτσόγλου. Με ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο εκείνος. Έδωσε λύση από μέσα απόσταση. Παδόπουλος. Πόδι έχουμε. Από τον πολύ δραστήριο αμυντικά Μπέλτσιο. Αναφορά του Τσάγκα. Παπαδόπουλος. Τσάγκα. Αρτιτσόγλου και ξανά Τσάγκα για να πυροβολήσει για τρεις. Είναι άστοχος. Καλό μπλοκάουτ και rebound από τον Καραπούλιο. Καφάση. Δεν έχει λίγο χώρο. Είναι αρκετά αθλητικός. Δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Καραπούλιος. Θα κάνει το σουτάκι δύο πόντων. Είναι άστοχος. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Βάζει μπρος τη μηχανή του. Τώρα γυρισμό. Κερδίσει φάουλ από τον Πέτρο τον Καφάση. Τραβάει τα μαλλιά του. Τραβάει τα μαλλιά του και βλέπουμε ο Καραπούλιος.
Παπατόπουλος. Χαρτιτσόγλου θα πάρει τρίποντο. Μπάλα θα πρέπει το σίγουρο. Θετικό rebound. Σάνογλου. Παίρνει τα βήματα και σκόραρι. 22-13 αργά και σταθερά βήματα. Δίνει μια ανάσα 9 πόντων. Seaside Clear. Θα πάσει. Θα περάσει τον αριστερό διάδρομο τον καλό του. Αλλά εκεί θα είναι σταθερή άμυνα. Κλέβει ο Χαρτιτσόγλου. Και αρχίζει φάουλ από τον Καραπούλιο. Είναι κακό φάουλ. Διαφορά σε 9 πόντους. Μπαίνει δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο του Ισάκη Κλέα. Τρέχουν ένα σερί. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί. Παπαδόπουλος. Τσάγκα. Πήγε στο Τσάνογλου. Μάλλα πήγε στην κορυφή. Και τώρα θα περάσει τον Τζάνοβλου, πράγματι είναι ο Σαπασάρης στον Μπάντιο, θα πάρει το χώρο, αλλά θα υποπέσει σε παράβαση βημάτων. Τον Παδιοκής έλεγχε τη φάση. Έχουν εγκλωβιστεί, στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Slippers πρέπει να βρουν τις λύσεις. Καραπούλιος. Καπάσης. Θα πάει την αριστερό διάδρομο, μαχητικά. Και θα πετύχει τον goal foul. Πέτρος Καπάσης έχει ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Στοιχείο μου στην βολή, διεκδίκηση, διεκδίκηση τελικά. Τον Τσάνο βγάμε, γιατί κάτι δείχνει. Στη γραμμή που έχει στον Ισάι Πλία. Δύο αλλαγές για τους άσπρους. Όχι μία αλλαγή τελικά. Το Πούζης παίρνει τη θέση του Αρδιτσόγλου. Θέλει να βρει αμέσως το γραφείο του Καραπούλιο, το κάνει. Καραπούλιο θα κάνει λάθος, κλέβει το Τσάνια. Για να φοράει τη φάση. Όμως τι έχουμε, έχει κάνει λάθος ο Νάσμι. Τις διαμαρτύρες δεν έχουν δει. Βαλαγιστέ. 13 λεπτά αγώνα. Στα φάση. Στην άμυνα το Πούζης. Τον Μπέλτσιο. Μπέλτσιο με τον Παπαδόπουλο. Θέλει να πάει τη βασική γραμμή. Πασάρει στη γωνία όμως ο Καραπούλιος δεν υπήρχε. Θα φάσει και κόψει προς τα μέσα. Μοιραία θα γίνει το λάθος. Παπαδόπουλος. Τσάνοβλου. Τι μένουν στην άμυνα ζώνη. Σαλονίκα 7 Slippers. Φάουλ. Από τον Πέτρο Καφάση. Και θα γίνει και αλλαγή. Θέλει να τη ζήτησε ο ίδιος. Θέση του θα πάρει ο Λούτας. Πέρα από το μαλλικό. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Το Κούζι. Μπάτζιος. Κυκλοφορία της μπάλας, έχουμε τη Σαϊπηλέα. Το Κούζης θα πέσει στην πηγά της πέτρας, θα βαθοχίσει. Λιμπάνος από τον Κανέλη είχαμε. Μπάλα είναι ο Λίτας. Μπέλτσιος. Και που υπάρχει χώρος, μπάλα τον Καραπούλιο. Θα μαζέψει, θα πασάρει. Καφάσει, δύσκολη ενέργεια. Ριμπάνος με τον Παπαδόπουλο. Πολύ ενέργεια βγαίνει στην εθνική αθμή, 2-2. Στην μου, πολύ ωραίο κράτημα της αθερίδωρης, αλλά στο κύριο και στο λέγα. Ριμπάουντ ο Μπέλτσιος. Τους έκανε την καλή άμυνα. Πάντα ένα άστοχο σουτ. Οδηγείται από μια καλή άμυνα συνήθως. Καφάς τώρα παίρνει το δεψί διάδρομο. Αλλά η μπάλα βρίσκεται στο σίδερο. Ριμπάουντ ο Παπαδόπουλος. Με πολλή ενέργεια σαν να φεύγει. Εδώ όμως κάνει ωραίο το deflection. Ο Μπέλτσιος και στέλνει την μπάλα στο πόδι του Παπαδόπουλου. Μπάλα για τη Σαλόνικα 7 Slippers. Έχουμε και ένα time out.
έχουμε στο παιχνίδι. Το σκορ να είναι 22-15. Αμφίροβο το παιχνίδι, παρότι στα IPL είχαν πάρει μια διαφορά 9 πόντων, τώρα αρχίζουν να πιέζουν πιο ψηλά. Να μπορέσουν να βγάλουν εχνιδιασμούς. Αναφορά του Καφάση. Μπάλα. Αεδωάκης, με νούμερο 37. Ο Μαστροκώστας, το τρίποδο του Λιούτα. Είναι άστοχο, το σημείο εδώ, αλλά έχουμε εξαιρετικό ριμπάνο Μαστροκώστα. Παρέμβαση. Μονομαχίες, κλέβει την μπάλα και στέλνει αμέσως τον Τζάνκα. Θα κάνει μισό μπάσιμο και γυρίζει σε φάουλο που Καφάση από πίσω. Πάσα έκανε ο Μπάτζιος. Επιστρέφει ο Μπέλφιος, ασπασμένο από τον πάγκο. Παίρνει τη θέση. Σάγκα εύστοχος πρώτος. 23-15. Σε rebound ο Μπέλτσιος. Βραφώνει την μπάλα σαν τραγωδοφύλακας. Εδώ για να δούμε, βρίσκεται ο Μαστροκώστα, ο οποίος κάνει στους δύο πόντων. Rebound, πάρει ο Τουκουζής. Παπαδόπουλος. Τσάγκα. Μπάτσιος, θα πάρει το τρίποντο που βρήκε. Τσάγκας στο πιθυντικό rebound. Παπαδόπουλος. 4 δευτερόλεπτα. Κινείται προς τα μέσα, κάνει την δικά του πάσα. Το σου 2 πόντο του Μπάτζιου, είναι άστοχο. Rebound εδώ, παίρνει ο Σουσμανίδης. Σβιούτα. Το πόσα. Πίεση, τον Αρτιτσόγλου. Καφάζει με την μπαλά. 6 δευτερόλεπτα. Έξυπνη πάσα για τον ελεύθερο Μπέλτσιο. Στοχεύει σε εκείνος. Rebound. Ο Αρτιτσόγλου. Μπάτζιο. Δύσκολη ενέργεια. Θα στοχίσει. Κάνουμε άλλες επιθέσεις. Πρώτη φορά να γκάν. Δεν έχουμε παραπάνω καμπικές. Η ομάδα σου κερδίζει φάουλ. Ο παίκτης των 7 Slippers. Δεύτερο φάουλ είναι αυτό. Ο Μπαράτσας επιστρέφει μετά από λίγη ώρα και στον Μπάτζιου. Καφάς την επαναφορά. Σκορ στο 23-15. Λούτας. Μπέλτσιος. Πιεστή. Πασάρει στον Καφάση. 8 δευτερόλεπτα είναι η επίθεση. Το screen για να περάσει ο Καφάση. Πάει πάλι από το ψηδιάδρομο. Θα σκοράρει και πάλι. Έτσι ο Θρασίβουλος. Με τον Πέτρο, δυσδύουν συνεχώς προς το καλάθι, δίνουν κάποιες λύσεις που χρειάζονται οι 7 Slippers. 23-17. Τσάγκα, αφύλαχτος εντελώς, εξαιρεί για 3. Όμως θα στοχίσει, ρυμπάουντ ο Μαστροκώστας. Καφάσιος. Τρία τον Μπέλτσιο, Καφάσιος προστατεύει. Και θα δώσει Σουσμανίδη που θα πάρει το σουτ. Δεν είναι άστοχο. Βάλα στην κατοχή, τον τηλεοπόν. Λόγονται με 6, έχουν πάρει ένα καλό προβάτισμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, μικρό βέβαια. Παπαδόπουλος. Ο Πούζης. Ο Πετσόγλου. Ο Πούζης δίνει στην κορυφή. Παπαδόπουλος για 3. Στο δικό rebound από τον Τζάγκα, καλή τοποθέτηση. Ο Μπαράτσας. Δεν τα καταφέρνει όμως. Rebound, ο Μαστροκώστα. Καφάση. Θα λίγο χώρο, θα κάνει τη spin. Η προσπίση του Μαστροκώστα, η πάσα στον Καφάση. Όχι, έχουμε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Μείνουμε στην αγκέτα. Και όταν θα πάμε στον πάγκο, σε μια σλίπερ που αυτοί αυτή την αναφαρούν. Τηλεότητες αλλαγή, Τσάνογλου. Πολύ θετικός με θυμίες, παίρνει του Τσάνγκα. Και ο Κανέλης επιστρέφει άμεσα στη θέση του Θρασίβουλου Καφάση. Οι σλίπερς δεν έχουν να δώσουν φάουλ.
Πιλότης από την άλλη, έχουν να δώσουν δύο φάουλ. Το Πούλης ετοιμάζεται για την επαναφορά. Το τέλος πρώτου χρόνου παραμένει πολύ κλειστό το παιχνίδι. Καμία ομάδα δεν έχει ξεφύγει με διαφορά πάνω από 10 πόντους. Ο Παδόπουλος. Παίρνει το χώρο και δίνει στον Πούζη. Ξανά από Παδόπουλος. Πέφτουν δύο πάνω του. Βρίσκει τον Τζάνογλου που έχει το χώρο. Και όμως εκείνος το δίποντο. Rebound ο Λίτας. Μαστο ο Κώστας. Σαν είναι τον Κανέλη. Δεν μπορεί να τον τρώνει. Το Πούζη θα κλέψει. Και θέλει να κάνει την ομάδα του. Βλέπει πολύ ωραία τον Αρδιτσόγλου. Έχει δώσει μια συγκεκριμένη πάσα να κάνει λάθος. Και εδώ Μπέλτσικο. Έχει γυρίσει πλάτος Σιμανίδης. Γίνεται συχνά αυτό το λάθος στο μπάσκετ. Το ξέρουν πολύ καλά οι 7 Sleepers. Έχουμε αλλαγή. Λέγεται τώρα. Το παράτσα στην πάσα και τον Τοπούζη. Τσάνογλου. Δοκιμάζει την τύχη του από τα 6.75 και πολύ καλά θα κάνει. Και μετά από αρκετή ώρα από το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι Σαϊκυλέ επιτρέχουν σε διαφορά 9 πόντων. Μπέλτσικος με την μπαλά. Περά στην κορυφή, θα βρει τον Μαστροκώστα που θα δοκιμάσει για 3. Rebound Μπαμπαράτσα. Παπαδόπουλος. Σε γρήγορη επίθεση ο Παπαδόπουλος. Αστοχή. Rebound. Τώρα έχουμε στην άλλη πλευρά τον Μαστροκώστα. Σμανίδης. Κάνει τον deflection και deflection την μπάλα του Τσάνογλου. Στον εκμηδιασμό οι πιλότες, 2 με 1. Παπαδόπουλος. Και συγκυρίσει ο Κανέλης. Παπαδόπουλος αστοχή, μονομαχία, το πούζεις κερδισμένος. Τσάνογλου στο rebound. Παπαδόπουλος για 3. Θα το βάλει και θα στείλει διαφορά στους 12 τώρα για τους πιλότες. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 29-17. Λιούτας. Τελευταία 2 λεπτά. Τελευταία 10 λεπτού. Μαστροκώστα. Μπέλτσιο. Μετά ένα σκρι, θα το πάρει τον Κανέλη. Θα κάνει και ένα σύντιο πόντο, αλλά θα στοχίσει. Ο Μαστροκώστα είναι εκεί. Υποπίεση θα τα καταφέρει. Και θα μειώσει άμεσα στου 10 πόντου. 29-19. Παπαδόπουλο. Περιμένει πιο μέσα ο Μπέλτσιο. Του κλέβει μπάλα με πόδι. Σεβίλιος. Και τώρα οι αλλαγές. Αρκετές αλλαγές από τους 7 Sleepers. Αλλάξανε 3 πρόσωπα στους 7 Sleepers. Ή 2 πρόσωπα. Το παράτσας με την μπάλα. Κάνει μπροστίση, πάει πιο μέσα, κινητικά ως πάσα, θα βρει τον Κοπούζη. Ποιος παίρνει το χώρο ωραία. Το διφλέξει τον Μπαμπάν, το κλέβει τελικά ο Μπέλτσιος. Θα να κατεβάσει την μπάλα. Ο Μπέλτσιος το κάνει, παίρνει το χώρο, περνάει για την άμυνα, αλλά η μπάλα δεν την κάνει το χαρτί. Το Μπαμπάν του Τσάνογλου. Παραδόπουλος. Θα δοκιμάσει τον δύο πόντων, αλλά είναι το δόντο σου, του Μπαμπάν την καφάση. Είχαν να δώσουν πιλότητες. Τώρα άνομα θα πιέσουν. Πάμε στον Ανδριανίδη. Ανδριανίδη στον καφάσι θα κάνει σου 2 πόντων. Είναι άστοχος όμως εκεί είναι ο Κανέλης μαχητικά. Rebound από τον Παπαράτσα. Το κουμπί και το δεύτερο δεκάλεπτο δίνει πολλές λύσεις στα rebound. Παπαδόπουλος. Σαν ολόκληρο επίθεση, ο Παπαδόπουλος κατευθύνει την μάλα του. Θα περάσει ωραία, θα κάνει το strike stop, θα στάρει για 2, αλλά θα στοχίσει. Rebound του Βανίλη. Λιούτας, μέχρι το δευτερόλεπτα. Καφάση. Με κερδισμένο φάουλ. Με μόλις ένα δευτερόλεπτο να απομένει, 2 βολές έχουν μπλε. Πίεσε, πίεσε! Έπεσε κάτω.
Στην πιο γρήγορα ο Μπέλτσιος, εντός ζωγραφιστού η μπάλα για τους πιλιώτες. Κάνει μια αλλαγή για ένα μακρινό τρίποντο. Ένα δευτερόλεπτο για τους των άσπρων. Αναφορά που κάνει ο Τοκούζης. Παθόπλου από μακριά. Είναι άστοχος. Εξακλήσει ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο. Το σκορ να είναι 29-20, τα λέμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Βάλα στα χέρια Πέτρου Καφάση. Το τοτοσμό του κυπέλλου αναμετρούνται δύο ομάδες για την πρώτη αγωνιστική. Πρώτο της παιχνίδια φέτος. Καφάσης. Παρέμβαση του Τσάνογλου και πάλι σταθερός. Κλέβει ο Μπάντζιος και φεύγει αμέσως τον ενθουσιασμό. Τον ακολούθησε στον Μπέλτσιος. Μπάντζιος θα κερδίσει φάουλ. Θέλει να το είχε βρει εκεί. Και το κεφάλι ο Μπέλτσιος. Κύριε Σεβατή. Κοντά ο διοικητής. Εδώ στην παράβαση. Κύριε πάλι με τα μπλοκουστάνη, αλλά στόχισε τώρα ο Παπαδόπουλος στο rebound. Πετάει γρήγορα στον Παπαράτσα. Θα κάνει ωραία την προσπίση. Θα κρατήσει μπάλα για να δώσει τον Μπάτζιο. Γύρισαν οι Σλίπερς. Μπάτζιος, δύσκολη ενέργεια. Μπάλα στο σύγκριο, rebound. Ο Θρασίγουλος θα φάσει. Καραπούλιος. Ανοίγεται και φέρει την μπάλα ο Μπέλτσιος που την πίεση του Μπάτζιου. Η παγίδα εκεί πέρα. Πάσα, περνάει Καραπούλιο στο γραφιστό. Μονομαχία ο Παπαδόπουλος πέφτει για την μπάλα, κερδίζει και έχουμε τζάμπο. Ρελάκι για ίσα η πλέα. Παπαδόπουλος. Πάσα, το Κουζής, το σκέφτεται, τελικά εκτελεί. Μονομαχία για το rebound. Έγινε παρέμβαση. Και φάνηκε ναι, το είδε ο διοικητής. Αναφέρει με τον Παπαράτσα. Καραπούλιο. Και στον Πέτρο Καφάση. Καφάση. Εισαγωγική πάσα, ο Μπέλτσιος, παστοχή, rebound, πάνω του. Θέλουν να κινηθούν γρήγορα στην επίθεση οι πιλιώτες. Παπαδόπουλος. Γυρίζουν και πάλι γύρω. Καλούν τα 7-footers. Βλέπουν ότι οι αλλαγές τους βοηθούν αρκετά. Ο Παράτσος κάνει το σουτάκι από μέσα από στα σιλμπά. Ο Καφάσης. Πούλιο. Μπάτσο. Καφάσης. Δεν στριφλείς απλής, περνάει, αλλά το διαβάζει και πάλι ο Τσάνογλου. Πολλά και έτσι σήμερα για τον Βίκο. Παπαράτσας. Παπαδόπουλος.
στον Μπαμπαράτσα. Ενώ θα κινηθεί προς τα μέσα, θα προλάβει τον Κανέλη, αλλά θα στοχίσει η rebound από τον Μπέλσκο και φάουλ. Θα κάνει τον Μπαμπαράτσα. Ρώσοι. Ωραία, τους εξηγείς ο διαιτητής. Για με. Αλλαγή. Εκεί περνάει ο Μαστροκώστας. Ευχαριστώ τον Μπέλτσκιου. Συνήθεια, με την πάλα στα χέρια. Του Καπάση. Θα πιο χαμηλά η άμυνα, καθώς έρχεται το σκριν. Πάει στα πασάρι, στη Μιχάλη του Κανέλη. Πάσα δεν περνάει εκεί, αλλά έχουμε παρέμβαση. Κανέλης από τα παλιά μέλη της ομάδας. Σήμερα μάθαμε ότι είναι και ιδρυτής. Αυτή την έμπνευση για τις παντόφλες Θεσσαλονίκης. Ωραία έμπνευση. Ωραία ομάδα. Μαστροκώστας βλέπει την κίνηση του Καπάση. 4 δευτερόλεπτα έχει διάθεσή του. Θα σηκωθεί πολύ όμορφα. Πολύ δύσκολο καλάθι. 30-23. Παπαδόπουλο. Μπάτζιος. Σκοπούζης. Παπαδόπουλος, κλειστή εκεί η χώρη. Εκεί βρίσκονται και με τον Μπαμπαράτσα να σουτάρει, αλλά είναι άστοχος. Rebound από τον Κανέλη, φεύγει γρήγορα καφάση. Κινείται σαν ευνηδιασμό. Αλλά τον διαβάζει ωραία. Παπαδόπουλος. Και έχουμε τζάμπλ, ναι. Σωστή πόδο της Μιλουδίου, είχα υπήρχαν οι χέρια. Κάποιες δύο πλευρές. Το βελάκι είναι για τους Λιπέρς. Παναφορά του Κανέλη. Θέλει να βγάλει μπάλα στο γραφιστό. Θα γίνει η παρέμβαση. Παραμένουν σε πίεση μπλε. Πάση. Θα κάνει τον drive και θα κερδίσει το foul. Δύο βολές. Κερδισμένες για τους Clippers. Στοχή στην πρώτη. Στοχή στην τέταρα, αλλά ο Κανέλης πήγα στο rebound. Δεν τα καταφέρνει εν τέλει. Rebound από τον Παπαδόπουλο και μακρινή πάσα. Με την διαβάζει μας προφέτα στη κλειδί. Θα υποκλήσει σε παράβαση γεμάτων. Βιάστηκε να κινηθεί. Μην γίνει και κάνει τρίπλα. Αναφορά από τον Τζάνογλου. Παπαδόπουλος. Παίρνει πολύ ωραία το χώρο. Rebound Κανέλη. Καφάσεις. Με το 3-23. Τα πρώτα 3 λεπτά από το 3 δεκαλέπτου. Σε Κανέλη ζωγραφιστό, πασάρει όλα τα φάση. Κανέλης, καλή άμυνα του Τσάνο, βλέπει και το Μαστροκώστας. Του παράδειγε στο Τσάνο, δεν τα καταφέρνει. Στεκότανε ανυπέρδοι και εγώ για μέχρι στιγμή στο Τσάνο, τώρα βρίσκουν λύση οι Clippers. Έχουμε time out. Στρέφουμε. Και τότε σκάλεσαμε time out. Να φτάσουν το ρυθμό των Clippers και αρχίσουν να αναφαρούν στο 3 δεκάλεπτο. Μπάλα στο ζωγραφιστό, ο Μπαράτσας δυσκολεύεται πάνω σε πίεση, κερδίζει φάουλ. Δεύτερο μαγικό των Clippers. Τρίτο φάουλ το 7. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Μπέλτσιο. Παναφορά ο Πούζης. Ο Μπαράτσας. Να περάσει τον Τζάνκα, το κάνει και είναι σε πρώτο χρόνο στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, πατέζει την μπάλα. Πολλά σώματα μπροστά του. Τσανόγλου, με το λάθος πριν, άστοχος στο τρίποντο. Rebound στους Μανίδης. Καραπούλιος. Ψάχνει τον Μπέλσκο, δεν μπορεί να τον περιέλθει στους Μανίδης. Για να πασάρει, Μπέλσκο δεν μπορεί να σταλεί. Rebound, ο Τσανόγλου. Παπαδόπουλος. Γρήγορη πάσα. Το Πούζι. Παπαδόπουλος, το κλείζει και χελίνει. Rebound από τους Μανίδη.
Μπάλα με την μπάλα στον καραμπλή βλέπουμε. Αυτό θέλουν οι Slippers. Κατεβάζει εκείνος την μπάλα. Να δίνει λύσεις. Εδώ σταματάει και ξέρει για δύο. Να στο τέσσερι πάνω το Φουζής. Γρήγορο θα αρχίσουμε και βάλουν τώρα οι πιλότες. Πάσα από τον Παπαράτζα δεν περνάει. Να με τη διευθυντής. Να έχουμε πόδι. Έχουμε πόδι. Αναφορά. Παπαδόπουλος. Θα κινηθεί προς τα μέσα. Βήματα καθώς αυτό. Δημιουργούν τον Σίγκο Στέφ που δεν το επιτρέπουν πλέον. Λιούτας. Εν τω μεταξύ παίρνει τη θέση του Καραπούλιου. Είμαστε 25 λεπτά αγώνα. Λιούτας. Και να φάσεις. Θέλει να φύγει το πόσο, έχει τον Παπαδόπουλο. Θέλει με πείσμα να βγάλει την άμυνα. Πάει στον Καφασί. Καφασί προστατεύει, πέφτει ο Τσάμογλου. Βλέπω ωραία την πάσα για τον ελεύθερο Λιούτα. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Ο Τσάνογλου έχει την ικανότητα να κατεβάσει και την μπαλά. Κάνει τη σπίν, θα κοπεί στον αέρα από τον Τσάμογλου ο Καφασί. Εκνηδιασμός 2-2, τα αδέρφια Καφασί, οικογενειακή υπόθεση σε κίνηση. Τώρα είναι 30-27. Έχουν ένα μεγάλο σερί Slippers, καλούν να το σπάσουν. Λίσσα η πλιά. Τσανόγλου θέλει να το κάνει. Παπαράτσας. Τα καταφέρνει με το επιθετικό rebound. 32-27. Μπάλα στα χέρια του Καφασί. Ένα γρήγορη λύση από τους πιλιώτες. Σπάνε αυτό το σερί των φιλοξενούμενων. Φάση. Παίρνει το έξτρα βήμα που επιτρέπεται να κάνει μετά τη σπίνα. Ωραία κίνηση. Η διαφορά επιστρέφει στους 3, 32-29. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Τάγκα. Το Πούζης. Παίζει με τον Καφασί. Δημαστεύει από εσύ, χωρίς αυτή η κατάληξη. Ριμπάνει στους Μανίδης. Αυτό το σχήμα πιέρι από τους Slippers. Για να παραμειώσουν κι άλλο. Πάει στην επαφή. Δεν δίνει κάτι τη δυσκολία με τον Παπαράτσα. Το Πούζης στο rebound τρέχει την ομάδα του με την μπάλα. Παπαδόπουλος που καραδοκούσε. Είναι άστοχος rebound. Ο Θρασίδης Καφάσης. Πάνε σε γρήγορο ρυθμό οι πιλότες αλλά βγαίνει και στους Slippers. Καφάσης. Πάσε στον Γκλίν καλά ο Παπαδόπουλος, πάσε στον Πέτρο Καφασί. Του δίνει χώρο το Πούζο, Καφάς καταφέρνει όμως να περάσει. Στις Μανίδες στο rebound. Λιούτας. Καφάσι. Μπέλκτος που κινήθηκε από το δεξί διάδρομο. Ένα δύσκολο σου, θα στοχίσει καλή άμυνα, rebound ο Μπαράτσας. Το Πούζι. Επιμένω στο γρήγορο ρυθμό οι πιλεότες. Το Πούζι θα στοχεί, rebound στις Μανίδες. Όλα στα χέρια του Καφάσι. 32-29, 2-54 λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Καφάσεις. Πολλές εμπνεύσεις από την οικογένεια Καφάς στο τρίτο δεκάλεπτο του Slippers. Θρασίγουλος Καφάσεις. Θα πάρει το χώρο, θα κάνει το σουτάκι, αλλά θα στοχίσει. Ριμπάμ από τον Πούζη. Και πάλι σε ένα σημείο που μπορεί να τρέξει την ομάδα του. Τσάνγκα. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Τσανόγλου. Τον Παράτσας οπλίζει το χτελί. Την άσχερα τον Ριμπάμ. Παίρνει ο Μπέλτσιος. Καφασίς. Στις τελευταίες κατοχές κυριαρχούν οι άμυνες. Καφάς παίρνει έναν τρίποντο που δεν το κάνει συχνά. Το κάνει τώρα και σοφαρίζει. Από το μείον 11 σοφαρίζουν οι Slippers. 32 όλα. Παπαδόπουλος με την μπάλα. Στρέφουν και τα καλά οι μπλε. Τσάνγκα. Παίρνουν την ψυχολογία, φαίνεται και σκηνή σου τώρα οι Slippers. Παπαδόπουλος, θα υποθέσει σε παράταση βημάτων. Φαίνονται νευρική τώρα σκηνή σου τους. Λυσάει πλέα. Βγαίνει και το rotation που κάνουν οι Slippers. Με πολλά πρόσωπα, με πολλές λύσεις. Οι λιώτες κάνουν καλό παιχνίδι, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο εγκλωβίζονται. Στο γρήγορο ρυθμό που θέλουν να επιβάλλουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό βγαίνει πιο πολύ στους μπλε. Yeah.
Πέρες. Μπάλο Καραπούλιος. Έχει την ευκαιρία να περάσουν μπροστά, αλλά δεν γίνεται λάθος. Κλέτο Παπαδόπουλος. Το Πούζι. Αρτιτσόγλου για τρεις. Είναι άστοχος αυτός ο Μπέιν Αδρανίδης. Κανίλης και Καφάσης. Συνήθως της Λιπέρς. Πάει στα δώσουν Ανδρεανίδη. Εκείνος θα πάρει το χώρο λάθος στο χείστο, έτσι λέει Αφρυμπέν, ο Τσανίδη. Παπαδόπουλος. Μακρινή πάση παρόν αυτό τα φάση. Κερδίζουν μέτρα οι πιλότες. Τώρα να κτίσουν το προβάτισμα. Αναφορά κάνει το Πούζης. Παπαδόπουλος. Αλληλεγγύη στη συγκεκριμένη σημείο και αναγκάζεται να πασάρει το Πούζης. Τσάγκα. Σπαθεί για το γύρο, το κάνει και σκοράρει πάνω σε άμυνα από τον Καραπούλιο. 34-32. Θα φάσει. Στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλεπτού. Μέλης προσφέρει ένα screen. Θα πάει, σπάει το δεξί διάδρομο. Σηκώνεται άστοχα όμως ο Τσάγκας, παρέμβαση, Παπαδόπουλος. Στο rebound, εκπληδιασμός από τους πιλαιότες, Αρδιτσόγλου, το Πούζης, στο καλάθι. 36-32. Καφάσεις. Θα μείνει χρόνος και τους πιλαιότες. Λίτας. Εκεί προς τα μέσα. Με την παλό του Ανδρεανίδης. Κερδίζει το χώρο, κάνει το ψηλό, από το σκοράρι. Πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. 36-34. Τσανόγλου, 12 χρόνια διάβαση των άστρων. Τσανόγλου με πίσω βήμα η εκτέλεση και το καλάθι. 38-34. Θα φάσεις που ζήτησε 2 χρόνια. Θα προλάβει. Θα προλάβει να φανεί άστοχος. Λύσιμο 3 δεκαλεπτού. Ντέρμπι το παιχνίδι, τους έχουμε σε λίγο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει τα πάντα. Παπαδόπουλος. Κάνε την πάσα. Και το Μπάτζιο. Γνωστικά πάσα. Το Πούζης. Πες μωρές. Αποστάσεις εδώ η Σάι Πηλέα. Παπαδόπουλος. Τσάγκα. Διστάζει. Παπαδόπουλος. Πες με την μπάλα. Θα κάνει στον δύο πόντο. Θα φτιάξει σε χώρο. Το Πούζης μόνο μάξει τον Καραπούλιο. Αλλά Καραπούλιος δίκαιο νικητής. Θα φάσει. Δίνεις μάχη στις δύο ομάδες. Θα κάνει την προσπάθεια, υπό την πίστη του Τσάγκα θα στοχίσει, μονομαχίες στο γραφτό. Τρομερές μάχες, ο Μπάτζιος παίρνει τελικά την δουλειά από το στόμα του αντιπάλου του. Το Πούζη. Παπαδόπουλος. Μακρινό λέει, αν κερδίσει φάουλ για βολές. Κάτι μπορεί τώρα θα είναι πολύτιμη. Μέσα η δεύτερη. 39-34. Καφάσεις. Στην 5 η Σαϊκυλέα. Ο Καφάς παίρνει αριστερό διάδρομο. Αλλά εγκλωβίζεται εκεί. Από την καθαρή άμυνα ο Πάτζιος θα κλέψει. Παπαδόπουλος. Αρδιτσόγλου. Μπάντιος. Παπαδόπουλος για τρεις. Ωραία καμπίνα λάστοχο το σούτ. Rebound. Ο Καφάσης. Τώρα στην εκτέλεση, αλλά βλέπει ότι έχουν γυρίσει πολλοί παίκτες. Στην πάσα, ο Μπέλτσιος θα σκοράρει στην εξηλία 39-36. Παπαδόπουλος. Θέση για την μπάλα. Τσάγκα έχει έρθει την άλλη πλευρά. Με την παράβαση μπρος, πίσω. Σαλονίκα 7 Slippers στην επίθεση. Thank you.
φάση. Καραφούλιος. Το σκριν του Θρασίβουλου. Πέλκτος. Ωραία, πάσο ζωγραφιστό. Μέστρο Κώστας. Εκμεταλλεύεται τον χώρο που βρήκε. 39-38. Παπαδόπουλος. Στον πόδι διαφορά πλέον. Ντέρμπι στη Σόνικ Αρένα. Τσάγκα. Διαφορία μπάλα στη Σάιτλια. Μπάτζιος, δύο πόντων. Rebound ο Καραφούλιος, καλή δουλειά στα rebound. Τα φάση. Σύμβουλος καφάς τώρα με το σκρίν του Καραφούλιου. Σου τριών πόντων του Μαστροκοστά, είναι κοντό. Rebound από το Κούζι. Βάζει από την Τζάγκα. Γυρίζει ο Καραφούλιος, το Παπαδόπουλος. Το σου τριών πόντων από το Κούζι. Το rebound του Τζάγκα, η μαμαχαίνει τον καφάς που κερδίζει. Μαστρο Κώστας θα κάνει την προσπάθεια να προσθεθείς καλή ανάγκη από τον Μπάτζιο που πασάρει στην άλλη πλευρά. Ο Τσάγκας το ρίμενε υπομονετικά και σκοράρει. 41-38. Στρέφουμε. Τρεις, Μάρτς Βιλέας, τελευταία 7 λεπτά του αγώνα, Καφάσης, Λούτας και ξανά ο Καφάσης. Περνάει στο γραφτό την μπάλα, Μπέλκος πάει δυναμικά, αλλά στο χείλι διεκδικεί, κερδίζει και μαζί το φάουλ. Αφεντσανίδη. Πάει μαχητικά ο Μπέλκος φαίνεται, δεν υπάρχει οδηγία από τον πάγκο. Μετά το time out. Να, μου φανάει ψωχος δουλές. Κάνει άμεσα την πάσα και τον Μπέλκο για να διορθώσει και να κλέψει την μπάλα. Πολύ μαχητικός αμυντικά. Θα πάσει. Τώρα θα επιλέξει την επίδοση. Θα πει στην μπάλα στον Μπέλκο. Θέλει να κινήσει προς τα μέσα. Το κάνει και λέει ένα στο χώρο rebound από τον Παπαράτσα. Παπαδόπουλος. Ιδρά στο παιχνίδι, πάθος και οι δύο ομάδες δεν είναι στην πρώτη αγωνιστική του τελευταίου του κυπέλλου. Rebound από τον Καφάση, δίνει στον Πέτρο. Λέει ο Κανέλης, ο Τσανόβλου όμως βγάζει την αθλητικότητα που θέλει ομάδα του και κλέβει. Πάτζιος, Παπαδόπουλος, Μπαμπαράτας, παίρνει το χώρο, αλλά δεν μπορεί να βρει το χώρο. Μπάτζιος. Φέρνει στον Παπαδόπουλο και από εκεί πάρα στον Τσανόγλου που εκτελεί για τρεις. Δεν είχε βγαίνει μπάλα, ρε μπάνω το Κανέλης. Καφάσεις. Μένουμε και 41-38. Όλα τα καλά και θα είναι πολύ το μαγλέον. Είναι ζητό το παιχνίδι. Κανέλης κρατώντας το σταθερό πόδι, ο Μπέλκος. Στην άλλη πλευρά όμορφα, η Λούκας. Καφάσεις στα 3 δευτερόλεπτα. Θα κάνει το πενταγωνιστού, αλλά θα στοχίσει πολλές λίγες αμυντικά στις αεκλέα. Παπαδόπουλος σταματά έχει εκτελεί και σκοράρει. Κάνει τη δουλειά στο σκοράρισμα 43-38. Συν 5 δευτερόλεπτες. Καφάση. Μιλάει άμυνα. Καφάση. Κάνει λάθος τελικός. Πάει η δουλειά. Ζωή. Το κούζι. Διάδρομο της λέγει και ο παίκτης Παπαδόπουλος εκτελεί για 3 και πάλι έξω από τους 4 πόντι. Θέλουν διαφορά στους 8 πόντους αμέσως στα εμάδα του Clippers. Επιστροφή στο κλειστό του Sonic. Η μπάλα για τους Clippers είναι πίσω με 8 πόντους, 4 και 44 το τέλος του αγώνα.
Κέντρος Καπάσης. Από το Βρασίπουλο. Μπέλκιος με πίεση πάνω του, κερδίζει φάουλ. Δεύτερο μόνος ομαδικό. Τους άσπρους. Τέταρτο φάουλ 15. Τέταρτο φάουλ τον Μπαράτσα. Είναι ένας προσεκτικός. Παναφορά από τον Μπέλκιο. Αναφορά, πάρα πολύ αμέλης, καφάσεις. Αμέλης, καφάσεις με 8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Αμέλης, θα πάρει το χώρο, θα κάνει το δεψιλογιά. Η μονομαχία, το rebound το Καμέλης. Δυναμικά στη φάση. Κρατάει σταθερό πόδι, πάσα, Μπέλκιος για 3. Δεν βγαίνει μπάντο, μπάντο, μπάντο. Παπαδόπουλος. Ένα προβάτισμα. Μια απόσταση ασφαλείας, 8 πόντων. Υψίσα η πλειά, το κούζι. Αρχιφάουλ. Δεύτερο ομαδικό και στην άλλη πλευρά. Αλλά είναι κακό νέο, το τέταρτο φάουλ του Πέτρου Καφάση. Παναφορά του Ποκούζη. Παπαδόπουλο. Και έχουμε επιθετικό φάουλ να κερδίσει. Ο Πέτρος Καφάσης στήθηκε. Όσο είχε διαβάσει το βήμα, θα έκανε ο παίκτης των τηλεοπτών. Παραμένω στο παιχνίδι της νίκης. Σαλόνικα 7 Clippers. 3:54. Και το τέλος του αγώνα. Επαναφορά από τον Καφάση. Μπέλκιος με την μπάλα. Είναι καταστήριο ο Θρασίδης Καφάς, ο Πέτρος παίρνει το χώρο. Έχει σε σώματα. Αναφορά για τους πιλόντες. Παπαδόπουλος στην μπάλα. Θα πιεστεί, θα περάσει όμως. Μπάλα στο Μπάτζιο. Αλλά στην άλλη πλευρά για να εκτελέσει το πούς για 3. Ένα άστοχος όμως ο Ανδριανίδης. Με την ημερία κατεβάζει την μπάλα. Μπέλκιο. Είναι στην καφάση. Πάρε ένα τρίποντο. Θα βρει στο σίδερο. Τα περιφέρα πρέπει να στελέγουν πριν να βρουν λύση στους Clippers. Παπαδόπουλο. Σάιτ πλέα. Θα κάνει αμυντικό φάουλο το προς καφάση. Είναι το πέμπτο φάουλ. Καραπούλιος θα πάρει θέση του. Αναφορά του Μπαμπαράτσα. Παπαδόπουλος. Μπαμπαράτσας με μπάλα. Βλέπεις ο Μπέλκιος. Κατέβαια ο Ραμπαμπαράτσας, δίνει στην άλλη πλευρά. Μπάτζιος. Προσπάθεια για κρίση, δεν βγαίνει. Υπολογεί τον Μπέλκιος σαν το καλό του. Εκεί ο Ποκούς για 3. Είναι άστοχος, αλλά κερδίζουν χρόνο του Λόγος. Μάλλον το τελικό rebound. Τσανόγλου. Μικρή διακοπή έχει μπει. Κερδίζει στο γήπεδο. Χάσαμε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Είχε την άλλη πλευρά. Δεν βρίσκονται εδώ που κάνει μπάλα. Ένας μικρός βολέας. Παπαδόπουλο. Μπαράτσα. Το Πούζι. Μπάτζιο. Παρήμα στον Καραπούλιο. Στον Καραπούλιο Παπαδόπουλο. Και στείλει την μπάλα. Πάμε στον Καραπούλιο. 4 δευτερόλεπτα για τους πιλότες. Κερδίζουν χρόνο. 2:36 για το τέλος. Αναφορά του Μπάτζιου. Μπάτζιος δεν προλαβαίνει και μείνει με την μπάλα στα χέρια. Δίνεται και άλλη ευκαιρία στους Σαλονίκα 7 Clippers. Μπορούν να την εκμεταλλευτούν. Ανδριανίδης και Καραπούλιο. Κανέλης στο γραφτό. Σας αφήνω να γυρίσει. Το κάνει πολύ όμορφα. 46-40 το σκορ.
φορά στους 6. Ο Παπαδόπουλος. Μάτζιος. Ανόγλου θέλει να πάει προς τα μέσα. Συγκρατεί την μπάλα, πέφτουν 3 πάνω του. Έχουμε τζάμπολ. Κάνουμε. Μπελάκι. Είναι για τους μπλε. Οι οποίοι έχουν και άλλη ευκαιρία τώρα για να μειώσουν. Έλειξε στην επαναφορά. Προηγείται μια αλλαγή. Τσάνκα για τα τελευταία 2 λεπτά πριν τη θέση του Μπάτζιου. Μπάλα στον Καραφούλιο. Πάση. Καραφούλιο. Θα δοκιμάσει νυχτό από μακριά. Θα είναι άστοχος όμως. Και δικό ρε τον Λαβρέα ανοίγει. Θα είναι άστοχος. Rebound ο Τσανούγλου. Η μακρινή πάσα του Κούζη. Τσάγκα. Το Κούζης, το τρίποδο του Παπαδόπουλου. Αυτή τη φορά είναι άστοχος, ριμπάουντ ο Καραπούλιος. Καλή ευκαιρία στο άλλον Κάσεμεν Σλίπερ. Καφάση. Βέλτσιος θέλει να πάει προς τα μέσα. Αλλά κάνει βήματα, καλή και σταθερή εκεί να αναδειχθεί στα υπηρεία. Με 1 και 13 πλέον το τέλος, ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα έχουν οι Σαϊπηρέα. 46-40, αλλαγή μαστροκόσο στη θέση του Ανδριανίδη. Βάλα στον Παπαδόπουλο. Τανόγλου για 3. Είναι άστοχος, rebound ο Καφάσης. Καραπούλιος. Κατευθύνεται προς την επίδοση. Δίνει στον Καμέλη που κάνει το σπάκι και στοχή 46-42. Και έσπασε να το πάρει το μισθαλόνι του Καφέν Σλίπερς. Παπαδόπουλος. Περνάει την άμυνα. Και δίνει στον Τοπούζη που κινείται προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ κατά Κανέλη. Κέρδωσε 2 βολές. Πρώτη βολή στο στόχο, 47-42. Τελευταία 48 ευθόρολεπτο Αμπέλτσιος. Αστροκώστας. Εκεί από Τζάγκα. Αμπέλτσιος. Καφάσης. Περνάει ζωγραφιστή την μπάλα. Καμέλης. Είναι άστοχος εκεί. Ριμπάουντ ο Τσανόγλου. Έγινε καθηγητής. Η παρέμβαση. Η μπάλα καταλήγει τελικώς. Άστοχος του Πούζα. Αλλά ακολούθησε ο Τζάγκα. Σαν από μηχανής θεός εκεί. Για το 50-42. Καραπούλιος. Εκτός απρόπτου, η Σαϊκλία θα είναι η νησίτη ομάδα. Βέλτσος για 3. Δεν θα βρει το στόχο, rebound ο Παδόπουλος. Έχει την ομάδα του. Παίζουν ρόλο και διαφορές, ξέρουν οι δύο αντίπαλοι. Καλάθι από τον Παράτσα. 92-42. Καραπούλιος. Με δεν θα κάνουν πίσω από το Σέντι Σλίπερς. 92-42. Στη συνέχεια, εμάς.